Ο πατέρας μου, τι να σου πω, είναι πολύ δύσκολη η ιστορία αυτή με τον πατέρα μου. Είχε κάνει διάφορες τρέλες τέλος πάντων και δεν μπορούσα να μείνει άλλο στην Αθήνα. Με γυναίκες εννοώ. Την τρέχανε να τον παντρέψουν. Ήταν εγώης. Δεν ξέρω τι ήταν, είναι θεόμορφος ήταν και αυτός τέλος πάντων. Και έφυγε από την Αθήνα. Και πήγε στην Κρήτη. Και εκεί βρήκε μια άλλη κοπέλα με την οποία είχε δεν ξέρω τι. Και έκανε και ένα παιδί και έμεινε στην Κρήτη πια. Δεν είχα σχέση με τον πατέρα μου, δηλαδή. Κάποια φορά που είχα πάει στην Κρήτη, με είχε φιλοξενήσει με μεγάλη χαρά και τα λοιπά και αυτό ήταν όλο. Δεν είχε άλλο. Μετά τον φέρανε εδώ με ανέβρισμα στο κεφάλι που δεν καταλάβαινε. Αυτό που είναι χαρακτηριστικό και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση, ο πατέρας μου είχε εγκαταλείψει τη μάνα μου κανονικά. Η μάνα μου ήταν ερωτευμένη, μας έλεγε όλους Αντρέες, όλους. Και το γιο μου που τον λέγανε Δημήτρη, Αντρέα τον έλεγε. Και έλεγε, δεν με λέγανε Αντρέα. Ήταν στο στόμα τη συνέχεια. Και λέω, πώς θα τους το πούμε τώρα. Έρχεται εδώ με καρδιά και λένε, δεν έχει περίπτωση να ζήσει, ήταν φυτόπια. Και δεν καταλαβαίνει, αλλά μην μιλάτε γιατί δεν ξέρουμε αν καταλαβαίνει. Ήταν εκεί η κόρη του, ήταν αυτό, διάφορα τέτοια. Τέλος πάντων πήγαμε μετά, με λένε πέθανε. Και πάω στη μάνα μου να το πω. Και λέγαμε μετά, πώς θα τους το πούμε τώρα, τη μάνα μου. Πώς θα τους το πούμε, ρε παιδί μου τώρα, που ήταν ερωτευμένη τρελά. Και μόλις της το λέμε, της λέει, θα σου πούμε κάτι, ηρέμησε, ήσυχανε, ναι. Πέθανε ο πατέρας. Α, τον καημένο! Δεν ξαναμίλησε ποτέ για τον Αντρέα. Από τη στιγμή που δεν ήταν ούτε με την άλλη, ηρέμησε. Εσείς θα λέγατε, πιάσατε ποτέ τον εαυτό σας να αναζητά την παρουσία του πατέρα, δηλαδή σας έλειψε μεγαλώνοντας? Αναγκαστικά. Δεν υπήρχε. Ο πατέρας μου στο σπίτι δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου. Ήταν δηλαδή πάντα κάπου αλλού είχε να πάει. Και όταν γίνατε γνωστοί ή διάσημοι και τα λοιπά, δεν βρισκόταν μαζί σας, δεν είδατε μια περηφάνεια, ας πούμε, στο πρόσωπό του, για σας, για την κόρη του? Ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι. Όταν είχα πάει, εγώ είχα χτυπήσει πολύ άσχημα και με φιλοξενήσαν σπίτι τους και ήταν μια τέτοια κατάσταση και δεν γινόταν να το ζήσω παρά έξω αυτό, δηλαδή. Mm-hmm. Αυτό. Παρ' όλα αυτά, στο σπίτι δεν σας αποθάρρυναν από το να ασχοληθείτε με την ηθοποιία και με το θέατρο, έτσι? Όχι. Η μητέρα μου αυτό που έλεγε ήταν ότι είναι μια δουλειά που ή κάνεις ή δεν κάνεις. Αν δεν κάνεις, δεν θα έχεις δουλειά. Και η μάνα μου, επειδή δεν είχε δουλειά, δεν δούλευε, είπε, εγώ θέλω να έχεις μια δουλειά. Και το μια δουλειά δεν είναι να πας κάθεσαι σε ένα περίπτερο. Να έχεις κάποιο προσόν που να μπορείς να κάνεις μια δουλειά, όποια είναι αυτή. Όπως έκανε αδερφή μου που είναι πολεοδόμος, ξέρω. Τελικά εγώ έγινα ηθοποιός.